Τώρα, αλλάζουμε εντελώς θέμα. Πάμε στη λεγόμενη βαριά ειδησιογραφία, όπως είναι οι αποκαλύψεις γύρω από την κλινική αυτή υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά της Κρήτης, όπου είναι συγκλονιστικές οι αποκαλύψεις, έτσι. Είναι ανατριχιαστικές οι λεπτομέρειες, ανατριχιαστική αριθμή, ανατριχιαστικές οι συνθήκες. Να ξεκινήσουμε λίγο με το ρεπορτάζ, αν θέλεις κι εσύ. Έχω σημειώσει εδώ ότι βρήκανε 30 γυναίκες σε σπίτια τρόγλες. Ήταν γυναίκες από τα Βαλκάνια, από τη Ρουμανία, από τη Βουλγαρία. Τις έφερναν και τις εκμεταλλεύονταν, έτσι. Ευάλωτες, ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες. Είχαν οικονομικά προβλήματα, τις έφερναν λοιπόν εδώ, τις εκμεταλλεύονταν είτε ως δότριες οαρίων είτε ως παρένθετες μητέρες. Τους έδιναν κάποια χρήματα, 600 ευρώ περίπου το μήνα, λέει το ρεπορτάζ. Δεν έχει σημασία όμως το ποσό, είναι το τελευταίο πραγματικά που θα έπρεπε να συζητάμε. Στα στοιχεία αναγράφεται ότι υπάρχουν πάνω από 400 τέτοιες περιπτώσεις, 400 γυναίκες, 350 περιπτώσεις ζευγαριών που εξαπατήθηκαν. Και πόσο κοστίζει αυτό? Από 70.000 ευρώ μέχρι 120. Μιλάμε για τεράστια κέρδη. Ακριβώς. Και μάλιστα αυτό το κύκλωμα, από ό,τι γνωρίζουμε κυρίες και κύριοι, από την ελληνική αστυνομία, είναι επίσημα όλα αυτά, δρούσε εδώ και μία δεκαετία. Μάλιστα έχουν βρεθεί και κάποια εκατομμύρια σε offshore. Χθες το βράδυ είχαμε την απόφαση για την προφυλάκηση των 4 εκ των 9 κατηγορουμένων. Πάμε στη σύνδεσή μας τώρα να μιλήσουμε για το θέμα αυτό. Είναι ο κύριος Καλαμποκάς. Ο κύριος Θεοδωρής Καλαμποκάς. Είναι γυναικολόγος, είναι και επίκουρος καθηγητής. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ, καλημέρα. Καλημέρα. Θα θέλαμε καταρχήν να μας πείτε ποια είναι τα πρωτόκολλα αυτά που δεν τηρήθηκαν στην περίπτωση της κλινικής στα Χανιά. Γιατί είχαμε παράλληλα και την εξέλιξη μέσα στο Σαββατοκυριακό. Πάφθηκε από τα καθήκοντά του ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Έχει ξεκινήσει έρευνα για το αν έπαιρνε και αυτός χρήματα και για το κατά πόσο εμπλέκεται στην υπόθεση. Οι κατηγορίες οι οποίες προσάπτονται και πολλές από τις οποίες αναφέρατε είναι ασφαλώς βαρύτατες και σίγουρα προκαλούν λύπη όχι μόνο σε ιατρικό επίπεδο, όχι μόνο σε επίπεδο εξάσκησης της ιατρικής επιστήμης, αλλά και σε ανθρώπινο επίπεδο. Ασφαλώς η ελληνική δικαιοσύνη είναι αυτή που θα αποδώσει τις ευθύνες και θα καταλογίσει αυτά που πρέπει να καταλογίσει όπου πρέπει να καταλογιστούν. Και από εκεί και πέρα θα έχουμε την εξέλιξη η οποία θα μας δείξει ο χρόνος την εξέλιξη των πραγμάτων και θα δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Ναι. Υπάρχουν όμως συγκεκριμένα πρωτόκολλα σε αυτόν τον κλάδο και σε αυτές τις λειτουργίες που περιγράφουμε. Έτσι, και είναι αυστηρά αυτά τα πρωτόκολλα. Και τα συγκεκριμένα πήγαν περίπατο βλέποντας και τις λεπτομέρειες αυτής της υπόθεσης. Υπάρχουν πρωτόκολλα και υπάρχει η νομοθεσία, όχι ακριβώς πρωτόκολλα, γιατί το να κάνεις μια διέγερση σε μια γυναίκα δότρια, το να χρησιμοποιήσεις τα έμβρια σε μια γυναικαλήπτρια είναι κάτι το οποίο είναι γνωστό. Υπάρχουν ασφαλή πρωτόκολλα σε διεθνές και παγκόσμιο επίπεδο. Εδώ μιλάμε για κάτι άλλο. Μιλάμε για σαφείς νομικές προδιαγραφές, οι οποίες σε καμία περίπτωση, αν αυτά ευσταθούν, ασφαλώς, εγώ δεν είμαι δικαστής. Αν αυτά ευσταθούν, πραγματικά μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι εξωφρενικά και σίγουρα προκαλούν λύπη και στεναχώρια, ειδικά 15 Αύγουστο που είναι. Όλοι μας ερχόμαστε στη θέση την ανθρώπινη και να λυπηθούμε πάρα πολύ. Και μιας που αναφερθήκατε σε αυτό, να μιλήσουμε λίγο και για το νομικό πλαίσιο. Ξέρω ότι ο νόμος έχει αλλάξει, αλλά είναι επαρκές αυτό, ας πούμε, το νομικό πλαίσιο που υπάρχει? Όπως έχει πει κάποιος, οι νόμοι υπάρχουν στην Ελλάδα, αρκεί και να τηρούνται. Γιατί αν εδώ πέρα μιλάμε για γυναίκες. Γιατί αν εδώ πέρα γυναίκες, το νομικό πλαίσιο, ειδικά το τελευταίο, είναι πάρα πολύ εξυγχρονισμένο, ακόμα και σε διεθνή πλαίσια, σε διεθνές επίπεδο και σε διεθνή πλαίσια, καλύπτεται αρκεί να εφαρμόζεται. Σε κανένα νομικό πλαίσιο δεν αναφέρεται ότι οι γυναίκες πρέπει να μένουν σε τρόγλες, ενδεχομένως να εκβιάζονται ή το οτιδήποτε άλλο προκύψει ή πρόκειται να προκύψει από τη δικογραφία και τις ανακρίσεις, και πουθενά δεν προβλέπονται αυτά τα πράγματα που κανένα πλαίσιο νομικό, ούτε φυσικά επιστημονικό.
Ναι. Τώρα, όσον αφορά τις ασφαλιστικές δικλείδες, γιατρέ, ποιες είναι αυτές, γιατί μιλάμε τώρα για έναν μεγάλο κλάδο, αυτό της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην Ελλάδα, δυναμικό θα τον χαρακτήριζα, διότι έρχονται και από το εξωτερικό, μάλιστα, εδώ στη χώρα μας, ζευγάρια προκειμένου να μπορέσουν να αποκτήσουν παιδί. Ποιες είναι οι ασφαλιστικές δικλείδες και τι πρέπει να γίνει από εδώ και στο εξής? Ξέρετε, αυτό ακριβώς είναι το μεγάλο πρόβλημα, νομίζω. Έχουμε δώσει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και πάρα πολύ μεγάλη δημοσιότητα, όλοι μας και όλοι σας, σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή το επίπεδο του τι προσφέρει οικονομικά στη χώρα μας, πόσο αναπτύσσει το ιατρικός τουρισμός και ούτω καθεξής, που πράγματι, χάρη και στο ευέλικτο νομικό πλαίσιο και ευέλικτο με την καλή έννοια, σε σχέση τουλάχιστον με γειτονικές χώρες όπως η Ιταλία, που για λόγους που αφορούν στη θρησκεία τους εμποδίζουν κάποια πράγματα, κάποιες μεθόδους θεραπευτικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, έχουν δώσει λοιπόν πεδίο στο να μπορούμε να προσελκύουμε ζευγάρια και από το εξωτερικό για να λάβουν θεραπείες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στη χώρα μας. Απλά δεν πρέπει να μπλέκουμε το εμπορικό, δεν πρέπει να μπλέκουμε τα χρήματα με το ιατρικό κομμάτι και σαφέστατα με το ηθικό και το ανθρώπινο. Γιατί ξανατονίζω εδώ αυτό το οποίο προκύπτει. Είναι ότι υπάρχουν σοβαρά ζητήματα και σοβαρά θέματα, εφόσον ξανατονίζω πάλι, ευσταθούν όλα αυτά που λέγονται, σε επίπεδο ανθρωπιάς και ηθικής. Και μιας που μιλάτε για επίπεδο ανθρωπιάς και ηθικής και είστε και γιατρός με πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία, εσάς αυτό το γεγονός, αυτή η είδηση σας σόκαρε, υπάρχει κάτι που σας έχει κάνει έτσι την μεγαλύτερη εντύπωση? Νομίζω οποιοδήποτε άνθρωπος, και δεν θα αναφερθώ ούτε στην ακαδημαϊκή μου ιδιότητα, ούτε στην επιστημονική μου ιδιότητα, ούτε σε τίποτε άλλο, αλλά οποιοσδήποτε άνθρωπος μπορούσε να διαβάσει ή να έρθει εις γνώσεις του αυτά τα οποία λέγονται και διαβάζουμε όλοι στις εφημερίδες και ακούμε από τα ρεπορτάζ σας και ούτω καθεξής, ασφαλώς θα ήταν σοκαρισμένος. Είναι ανθρώπινο, ξανατονίζω το θέμα, και δεν είναι επιστημονικό. Σε ό,τι αφορά στο νόμο, για να ολοκληρώσουμε και αυτό που με ρωτήσατε προηγουμένως, υπάρχουν προβλέπονται ασφαλιστικές δικλείδες που κατοχυρώνουν πάνω απ' όλα τους γιατρούς οι οποίοι εφαρμόζουν τις θεραπείες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, πάνω απ' όλα τα ζευγάρια και τις γυναίκες οι οποίες, ή τα ζευγάρια τα οποία βοηθούν στο να ολοκληρώσουν το όνειρό τους. Τα ζευγάρια. Αρκεί, ξανατονίζω, να εφαρμόζονται όλα και αυτά. Να πούμε βέβαια ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία τα συγκεκριμένα κέντρα εφαρμόζουν αυστηρά. Δηλαδή δεν έχουμε κάθε τρεις και λίγο τέτοιες υποθέσεις. Αλλά όταν έρχεται μία τέτοια υπόθεση στο... Και τόσο μεγάλη και τόσο χρόνια να λειτουργεί... Στην επικαιρότητα, καταλαβαίνουμε, επί μία δεκαετία υπήρχε συγκεκριμένη πρακτική στο συγκεκριμένο κέντρο. Ανοίγει μεγάλο θέμα, μεγάλη συζήτηση με αυτό το θέμα. Μπορούμε να ανοίξουμε θέμα και για τις υιοθεσίες, πόσο πιο εύκολα, αν γίνονταν, θα είχε αποτραπεί ίσως κάτι τέτοιο. Είναι μεγάλη συζήτηση όμως αυτή. Ας μείνουμε προς το παρόν σε αυτά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, γιατρέ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά, καλό 15 Αύγουστο. Χρόνια πολλά, να είστε καλά.